πέμπτο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα υπήρχε ένα πανό πριν από τον Τζάπολ που έλεγε ότι η Λόκο θα του τρελάνει. Εν τέλει το πέτυχε. Αντέχει και άλλη τρέλα η Λοκομοτίβ. Δεν είμαι μάντης για να το πω. Πραγματικά είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από τη χρονιά που κάναμε. Ήταν μια πολύ μακριά χρονιά. Έτσι, με το νέο φορμάτ τη τελευταία 3-4 χρόνια τη Ευρωλίγκα, 3,5 μήνες είναι μόνο το top 16 και πρέπει να ανταγωνιστεί σε πολύ ψηλό επίπεδο πολύ καιρό. Τώρα φυσικά είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που είμαστε μέρος αυτού του πολύ σημαντικού μπασκετικού event στην Ευρώπη. Νομίζουμε ότι δεν έχουμε τελειώσει ακόμα τη διαδικασία. Θα προσπαθήσουμε πάρα πολύ αύριο για να κερδίσουμε, γνωρίζοντας τις δυσκολίες φυσικά. Θυμίζει λίγο και συγχώρεσέ με δύο γάδεροι μαλώνων σε ξένων αχυρών, δηλαδή δύο Έλληνες προπονητές σε δύο ρωσικές ομάδες. Έχεις ένα βαντάζ ενδεχομένως που έχεις κερδίσει σε VTB League, ναι ή όχι? Μα έχουμε κερδίσει, αλλά έχουμε χάσει κιόλας. Δηλαδή δεν έχουμε κερδίσει. Νομίζω ότι γενικά δεν μπορούμε να έχουμε βαντάζ απέναντι στη ΖΣΕΚΑ. Με την έννοια ότι από οποιαδήποτε πλευρά και να το δει κανείς, πρόκειται για πιο έμπειρη, ταλαντούχα ομάδα, πιο πλήρη. Αλλά νομίζω ότι και εμείς δείξαμε ότι αξίζουμε να είμαστε εδώ. Όλη τη χρονιά είμαστε πολύ σταθεροί και στην πρώτη φάση και στο top 16. Ακόμα ο τρόπος που περάσαμε στο Final Four κάνοντας break στο break με την Μπαρτσελόνα έδειξε κατά τη γνώμη μου την ποιότητα της ομάδας μας και ίσως τη σκληρότητα που έχουμε σαν χαρακτήρα. Λοιπόν, είσαι ο μοναδικός σε αυτήν την ομάδα που ξέρει τι σημαίνει ένα τριήμερο Final Four, που ξέρει τι σημαίνει όλο αυτό. Είναι μειονέκτημα ή πλεονέκτημα μιας ομάδας? Μπορεί να γίνει άγνοια κινδύνου, μπορεί να γίνει άγχος. Πώς αισθάνεσαι στην ομάδα σου πηγαίνοντας προς το ραντεβού του ημιτελικό? Νομίζω ότι ο κάθε προπονητής σε αυτό το επίπεδο ξέρει να διαχειριστεί τις ειδικές συνθήκες. Δηλαδή, ξέρει πώς ίσως να αποφορτίσει τους παίκτες. Και όλοι οι προπονητές είναι πάρα πολύ ικανοί και έμπειροι σε αυτό το επίπεδο. Για να πω την αλήθεια, δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό του κάθε παίκτη ξεχωριστά, γιατί για πολλούς από τους παίκτες μας είναι μια μεγάλη ευκαιρία να κατακτήσουν ένα ομαδικό τίτλο, αλλά από την άλλη δεν έχουν ξαναδοκιμαστεί σε αυτό το επίπεδο. Αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να μην αλλάξω τη ρουτίνα μας, να μην κάνω overcoaching σε καμία περίπτωση, θέλοντας να δείξουμε ότι είναι ένα ακόμα σημαντικό παιχνίδι, αλλά δεν είναι και το τέλος του κόσμου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, coach. Καλή επιτυχία.